Είμαι η Δέσποινα από το Δέσποινα Studio και από το 2012 διδάσκω σε σεμινάρια με θέμα τον πολυμερικό πυλό. Με αυτή την ιδιότητα είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τους μύθους, τους πιο διαδεδομένους μύθους που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια και να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα και σε έναν ακόμη μύθο που είναι πολύ διαδεδομένος και αυτός έχει να κάνει με το αν ο πολυμερικός πυλός είναι ασφαλής για τον άνθρωπο. Ο μύθος λοιπόν λέει ότι ο πολυμερικός πυλός είναι τοξικός ή είναι τέλος πάντων με κάποιο τρόπο βλαβερός για την υγεία. Ξανατονίζω ότι αυτό είναι μύθος. Ο πολυμερικός πυλός όχι μόνο δεν είναι βλαβερός για τον άνθρωπο, αλλά έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί ότι είναι απόλυτα ασφαλής για χρήση από τον άνθρωπο, ακόμη και από μικρά παιδιά. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας, γιατί θα δείτε πάνω σε κάθε πακέτο πολυμερικού πυλού που αγοράζετε ότι υπάρχει η σήμανση AP. Η σήμανση AP είναι μια σήμανση που δίνεται από τον Διεθνή Οργανισμό Arts and Creative Materials Institute και δίνεται στα υλικά που έχουν περάσει με επιτυχία τους τοξικολογικούς ελέγχους και όλους τους ελέγχους που θα σας εξηγήσω παρακάτω. Οι έλεγχοι λοιπόν αυτοί είναι πολύ αυστηροί και εξετάζουν τα συστατικά του υλικού και την ποσότητά τους μέσα στον πυλό, εξετάζουν το πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα συστατικά μεταξύ τους και με άλλα συστατικά, εξετάζουν αν αυτά τα συστατικά έχουν συνέπειες βλαβερές για τον άνθρωπο μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες και εξετάζουν επίσης πώς αντιδρά το υλικό σε περίπτωση που γίνεται η προτινόμενη χρήση, δηλαδή αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία, και σε περίπτωση που γίνεται μη ενδεδειγμένη χρήση, δηλαδή αντίθετη από αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία. Μόνο αν ένα υλικό περάσει με επιτυχία όλους αυτούς τους ελέγχους και αποδειχθεί ότι είναι απόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο, ακόμη και για να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά, τότε και μόνο τότε μπορεί να πάρει τη σήμανση AP. Υπάρχουν όμως και άλλες παραλλαγές που αφορούν την ασφάλεια και θα τις δούμε όλες, γιατί δεν θέλω να μένουν σκιές και αμφιβολίες πάνω σε αυτό. Ο επόμενος μύθος λοιπόν λέει ότι η μυρωδιά του πυλού κατά το ψήσιμο σημαίνει ότι απελευθερώνονται επικίνδυνες ουσίες. Τώρα, ποια είναι η αλήθεια? Γιατί αυτή η πρόταση, αυτή η δήλωση ισχύει κατά το ίμιση. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι κάποιες μάρκες όντως αφήνουν μια ελαφριά χαρακτηριστική μυρωδιά την ώρα που ψήνονται, η οποία όμως μυρωδιά δεν είναι βλαβερή, ούτε απελευθερώνεται καμία επικίνδυνη ουσία. Σας είπα ότι όλα αυτά έχουν ήδη ελεγχθεί. Επομένως, η μυρωδιά μπορεί να είναι μεν δυσάρεστη σε κάποιους, αλλά δεν σημαίνει ότι το υλικό δεν είναι ασφαλές. Πάμε στην επόμενη παραλλαγή αυτού του μύθου, η οποία μας λέει ότι χρησιμοποιούμε αλουμινόχαρτο για να καλύψουμε το ταψάκι μέσα στο οποίο ψήνουμε τα πράγματά μας από πολυμερικό πυλό, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να απελευθερωθούν στο φούρνο όλες αυτές οι επικίνδυνες ουσίες. Όπως είπα ήδη, επικίνδυνες ουσίες δεν υπάρχουν, αλλά ο αλουμινόχαρτο χρησιμοποιούμε. Γιατί το κάνουμε όμως αυτό? Το κάνουμε γιατί οι οικιακοί φούρνοι που χρησιμοποιούμε ως επιτοπλίστων για τον πολυμερικό πυλό ανεβάζουν απότομα θερμοκρασία πολλές φορές, έχουν δηλαδή διακυμάνσεις την ώρα του ψεσίματος και αυτές οι διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν τα χρώματα να σκουρίνουν του πολυμερικού πυλού. Επειδή ακριβώς δεν το θέλουμε αυτό, με το αλουμινόχαρτο το αποφεύγουμε. Κάποιος βέβαια που δεν γνωρίζει όλα όσα σας είπα πριν για τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους και δει ότι βάζουμε αλουμινόχαρτο, είναι λογικό να υποθέσει ότι για κάποιο λόγο το βάζουμε, ίσως για την προστασία μας. Δεν ισχύει όμως αυτό. Άλλος μύθος. Αν ο πολυμερικός πυλός δεν ήταν βλαβερός, μπορεί να σκεφτεί κάποιος, γιατί οι περισσότεροι που ασχολούνται πολλά χρόνια έχουν ξεχωριστό φουρνάκι για να ψήνουν τον πολυμερικό πυλό και ξεχωριστό για το φαγητό? Πάλι αυτή η δήλωση ισχύει κατά το ίμιση. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι που ασχολούμαστε, ειδικά όταν ασχολούμαστε πολλά χρόνια, έχουμε ξεχωριστό φούρνο. Οι λόγοι γι' αυτό είναι τρεις και κανένας δεν έχει να κάνει με αυτό που ισχυρίζεται ο μύθος. Ο πρώτος λόγος λοιπόν έχει να κάνει με την ευκολία. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις το φουρνάκι σου στο εργαστήρι σου από το να πηγαίνω, έρχεσαι συνέχεια στην κουζίνα για να ελέγξεις, να δεις, να βάλεις, να βγάλεις πράγματα από το φούρνο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την οικονομία. Ένα μικρό φουρνάκι και πολύ λιγότερο ρεύμα από το φούρνο της κουζίνας και δεν συμφέρει κάθε φορά που εγώ θέλω να ψήσω δύο ζευγάρια σκουλαρίκια να ανάψω όλο το φούρνο.
Ο τρίτος λόγος και πιο σημαντικός ενδεχομένως είναι ότι όσοι ασχολούμαστε πολλά χρόνια και αρχίζουμε να πειραματιζόμαστε με πιο έξτρα τεχνικές, ας πούμε, πιο εξειδικευμένες, χρησιμοποιούμε και θέλουμε να ψήσουμε μαζί με τον πυλό και άλλα υλικά. Τι υλικά? Μπορεί να είναι φύλλα χρυσού, μπορεί να είναι ξηροπαστέλ, μπορεί να είναι ακριλικά χρώματα ζωγραφικής, μπορεί να είναι ακόμη και σκιές ματιών. Όλα αυτά όμως δεν αλλοιώνονται ναι μεν στο ψήσιμο, οπότε μπορούμε να τα ψήσουμε, αλλά αυτά δεν έχουν ελεγχθεί όντως για το αν είναι ασφαλές να ψηθούν στον οικιακό φούρνο. Οπότε για να ψήσουμε τέτοια υλικά μαζί με τον πυλό, αναγκαζόμαστε να έχουμε το ξεχωριστό φουρνάκι. Όχι επειδή ο πυλός καθ' αυτός είναι βλαβερός. Τώρα, πώς θα ξέρετε εσείς αν όταν θέλετε να ψήσετε και κάτι άλλο στο φούρνο μαζί με τον πυλό, αν είναι ασφαλές να το βάλετε στον οικιακό φούρνο ή αν χρειάζεστε εν τέλει ξεχωριστό φουρνάκι. Ένας τρόπος για να το διαπιστώσετε είναι να σκεφτείτε αν αυτό το υλικό που θέλετε να ψήσετε με τον πυλό θα το βάζατε στο φούρνο και για κάποιο άλλο λόγο μόνο του. Ένα γυάλινο βάζο, ας πούμε, θα το βάζετε στο φούρνο μόνο του αν θέλατε να το αποστηρώσετε για να βάλετε μετά μέσα μαρμελάδα. Αυτό λοιπόν το βάζο μπορείτε να το ντύσετε με πολυμερικό πυλό και να το ψήσετε στο φούρνο άφοβα. Δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο. Έτσι. Αν όμως θέλατε να φτιάξετε ένα σιρόπι για φαγητό μινιατούρα και χρησιμοποιούσατε μαζί με τον πυλό χρώματα λαδιού ζωγραφικής, αυτό θα έπρεπε να ψηθεί σε ξεχωριστό φούρνο. Παραλλαγή πάλι του μύθου, του ίδιου μύθου δηλαδή που λέγαμε πριν, η οποία παραλλαγή λέει ο πολυμερικός πυλός είναι βλαβερός, γι' αυτό δεν ψήνουμε πυλό στο ίδιο ταψί που ψήνουμε και το φαγητό. Γιατί δεν ψήνουμε πυλό σε ένα ταψί και μετά να βγάλουμε τον πυλό και να ψήσουμε κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το φαγητό και λιγότερο με τον πυλό, αλλά εγώ εδώ θα σας πω το κομμάτι του πυλού που γνωρίζω καλύτερα. Τι γίνεται λοιπόν? Όσο καλά κι αν πλύνουμε αυτό το ταψί, θα μείνουν οι υπολείμματα πυλού μέσα. Με γυμνό μάτι, εμείς μπορεί να το βλέπουμε ότι είναι καθαρό, αλλά υπάρχουν υπολείμματα, έτσι. Οπότε αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι υγιεινό, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε ξεχωριστό ταψί. Ο επόμενος μύθος λοιπόν μας λέει ότι αφού δεν μπορούμε να φτιάξουμε σκεύη όπως πιάτα ή κούπες εξ ολοκλήρου από πυλό και να τα χρησιμοποιήσουμε για φαγητό, πάει να πει ότι ο πυλός είναι βλαβερός. Πάλι αυτό δεν ισχύει, αλλά όντως δεν μπορούμε να φτιάξουμε σκεύη εξ ολοκλήρου από πυλό και να τα χρησιμοποιήσουμε για φαγητό. Είναι το αντίστροφο με αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή, ο πυλός είναι πορώδες υλικό. Πάλι δεν θα καθαριζόντουσαν καλά τα υπολείμματα από αυτό το σκεύος, οπότε κάθε φορά που εμείς θα τρώγαμε ξανά σε αυτό το πιάτο ή θα πίναμε από αυτή την κούπα, θα καταναλώναμε και υπολείμματα από όλα τα προηγούμενα φαγητά και όλες τις προηγούμενες χρήσεις που θα είχαμε κάνει. Αυτό δεν είναι καθόλου υγιεινό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε άφοβα είναι να διακοσμήσουμε κούπες από πολυμερικό πυλό, να διακοσμήσουμε κουτάλια, πυρούνια, τα χερούλια τους δηλαδή, ενώ όπως βλέπετε στην εικόνα με πολυμερικό πυλό, και δεν έχουμε κανένα φόβο. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε πιάτα από πολυμερικό πυλό, για του λόγου το αληθές έχω και την εικόνα, απλά δεν τα χρησιμοποιούμε για φαγητό. Τα χρησιμοποιούμε για διακόσμηση, τα χρησιμοποιούμε για αποθήκευση πραγμάτων, για φαγητό δεν τα χρησιμοποιούμε. Αν θέλετε να μπείτε κι εσείς στον κόσμο του πολυμερικού πυλού, κάνουμε σεμινάρια πολυμερικού πυλού στο Φτιάξτο. Θα βρεις πληροφορίες για τα σεμινάρια στην περιγραφή. Αν πατήσεις τώρα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κλικάρεις και το καμπανάκι δίπλα, θα έχεις τη δυνατότητα να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο σαν το σημερινό, για να μαθαίνεις συμβουλές για τον πολυμερικό πυλό που δεν θα βρίσκεις πουθενά αλλού. Είμαι η Δέσποινα και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.